Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι, γεια σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε πάλι μαζί. Η σημερινή συνάντηση έχει ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι ένα καθαρά πρακτικό θέμα, με αρκετή θεωρία πίσω του, αλλά είναι κοινό. Θα πούμε σήμερα για την τραχιομαλάκυνση, βρόγχουμαλάκυνση και αυτά στην κλινική πράξη. Η παρουσίαση σήμερα θα έχει τις εξής ενότητες, κάποια εισαγωγικά στην αρχή. Μετά θα μιλήσουμε για την αιτιολογία, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της τραχιοβρόγχουμαλάκυνσης. Τα εισαγωγικά στην αρχή. Λοιπόν, λίγα λόγια για την ορολογία. Στα αγγλικά χρησιμοποιείται όρος Laryngomalacia, Tracheomalacia, Bronchomalacia και Malacia σκέτο. Πρόκειται για καθαρά όρους αντιδάνεια. Τι είναι το αντιδάνειο? Είναι όταν έχουμε αλληλουχία δανεισμών με αφετηρία και τέρμα την ίδια γλώσσα. Ξεκίνησα από τα ελληνικά, πήγε εδώ, πήγε εκεί και γυρνάει στα ελληνικά πίσω. Εμείς εισπράττουμε ωστόσο αυτήν την διαμορφωμένη κρίση που ήταν εν προκειμένου στα αγγλικά και καλούμαστε να την πάρουμε πίσω. Ωστόσο, αν θέλουμε να αποδώσουμε, μιλώντας όσο μπορούμε σωστότερα, τον όρο Malacia στα αγγλικά σημαίνει abnormal softening collapsibility. Αυτό είναι η κλασική μετάφραση, ερμηνεία του όρου Malacia. Ο όρος μαλάκυνση είναι η μείωση ή τέλεια εξαφάνιση της συνοχής των στοιχείων ενός ιστού, το μαλάκωμα ή χαλάρωση. Αυτό που σε μεγάλη έκταση χρησιμοποιείται ως μαλακία, αν έχουμε με ακρίβεια τον όρο, είναι ο αυνανισμός και η βλακεία. Έτσι τα βρίσκουμε στο λεξικό. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε το σωστότερο, χρησιμοποιώντας, παίρνοντας τον όρο πίσω, θα πρέπει να πούμε τραχιομαλάκυνση, που είναι η εξαφάνιση, αυτό που λέγαμε, τη συνοχή ενός ιστού, το μαλάκωμα ή χαλάρωση. Ο όρος χρησιμοποιείται από νωρίς στην βιβλιογραφία και το πιο νωρίς που έχουμε, τουλάχιστον στην προσιτή, γιατί είναι και πολύ πιο πριν ο όρος. Άλλωστε, για να χρησιμοποιείται στον Καναδά στη δημοσίευση αυτή, το πήραν από κάπου και το ξέρουμε ότι υπήρχε, αλλά ως δημοσίευση είναι αυτή που βλέπουμε πρώτα, τουλάχιστον υπάρχει στο PubMed, και είναι το weakness of the tracheal wall due to softening of the supporting cartilage and hypotonia to the myoelastic elements. Έχουμε ουσιαστικά αυτή την αδυναμία του τραχιακού τυχώματος, που είναι ακριβώς σε αυτή τη χαλάρωση, όπως λέγαμε, του χονδρού και παρατηρείται και μία υποτονία των μυοελαστικών στοιχείων. Και έτσι, αποτέλεσμα αυτού, ο αυλός παίρνει διάφορα σχήματα. Αυτό γίνεται πιο φανερό στη διάρκεια της εκπνοής. Θα πούμε γι' αυτό. Τραχιομαλάκυνση, λοιπόν, στο PubMed, πολύ δημοφιλές θέμα τελευταία. Βλέπουμε ότι πρώτο υπάρχει το 1946 να χρησιμοποιείται και μέχρι χθες που τώρα έχει 1386 αποτελέσματα, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τα μισά είναι τα 10 χρόνια. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι τη τελευταία δεκαετία έχουμε τα 679, ακριβώς τα μισά. Δηλαδή, σε ένα διάστημα
σχεδόν 80 ετών, έχουμε τα τελευταία 10 να έχουμε το περισσότερο ενδιαφέρον και να χρησιμοποιείται περισσότερο. Ναι, διότι με την κατανόηση του τι συμβαίνει, το λέμε όλο και περισσότερο, το ψάχνουμε, αναζητάμε και δημοσιεύει ο κόσμος παραπάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πόσο συχνό είναι το θέμα της τράχειο-βρόγχο-μαλάκινσης στα παιδιά? Η ακριβής απάντηση είναι δεν ξέρω. Δηλαδή, το θέμα ήρθε και απασχολεί συχνότερα όπως το είδαμε, αφότου πήρε έκταση η βροχοσκόπηση. Όσο περισσότερο βροχοσκοπούμε, τόσο συχνότερα το βλέπουμε. Και έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την κλινική εκδήλωση, την κλινική προβολή της μαλάκινσης των αραγωγών και έμεσα μπορούμε να πούμε πόσο συχνό είναι λοιπόν όσο ακούμε αυτόν τον βήχα, το χαρακτηριστικό, τον βροντόδι βήχα, όπως θα πούμε στη συνέχεια, που προέρχεται από τη μαλάκινση. Δηλαδή, δεν είναι σπάνιο. Μην το ποσοτικοποιήσουμε, η απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Έχουμε αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία ακόμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια δυσκολία στην επιλογή εύχρηστων διαγνωστικών κριτηρίων. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε βροχοσκόπηση, θα πρέπει να κάνουμε αξονική, θα πρέπει τέτοια. Που αυτό δεν είναι το εύκολο. Και παράλληλα υπάρχει μια απουσία τεκμηρίωσης των θεραπευτικών σχημάτων που προτείνονται. Δηλαδή δεν έχουμε καλές μελέτες που να λέει αυτό δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει. Να, κάντε αυτό. Και γι' αυτό κιόλα, πριν από λίγα χρόνια, πριν από 7 χρόνια ξεκίνησε και το δημοσίευσε προπενταετίας αυτή η ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του ERS, με αρκετή ελληνική συμμετοχή, και αυτή είναι η δημοσίευση που βγήκε, δημοσιεύτηκε πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια βγήκε, 4 χρόνια δημοσιεύτηκε, για την τράχειο και βρόγχο μαλάκινση στα παιδιά. Λοιπόν, ορισμοί. Ως τράχειο μαλάκινση ορίζεται η υπερβολική χαλαρότητα των τυχωμάτων της τραχείας, με συνέπεια τη συμπλησίαση του πρόσθετου τοπίστου τυχώματος και τελικά τη μείωση του εύρους του αυλού. Αυτός είναι ο ορισμός που η ομάδα εργασίας υιοθέτησε. Όταν έχουμε και μεγάλους βρόγχους, μιλάμε για τράχειο βρόγχο μαλάκινση. Και όταν έχουμε μόνο βρόγχους, μιλάμε για βρόγχο μαλάκινση. Η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση ουσιαστικά είναι αιτιολογική και κλινική ως προς τη βαρύτητα. Η αιτιολογική, προσέξτε εδώ τώρα την λεπτή όπως θα το δώσουμε στη συνέχεια διάκριση, συγγενής ή επίκτητη. Ωραία. Και πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Ναι. Όταν λέμε συγγενές κάτι, λέμε ότι γεννιέται έτσι. Και αυτό διαμορφώθηκε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίκτητη, όταν προκαλείται μετά τη γέννηση. Πρωτοπαθής είναι όταν έχουμε μια εγγενή χαλαρότητα του χόνδρινου τυχώματος ή των λιπονιστών. Δεύτερο παθής, όταν έχουμε κάποιο εξωτερικό αίτιο, πίεση σε φυσιολογικό τύχωμα ή χρόνια ενδοαυλική λίμωξη. Μπορεί να προκαλέσει και το ένα και το άλλο, λοιπόν, τραχιομαλάκινση στην περιοχή. Θα επανέλθουν. Ως προς τη βαρύτητα, ήπια, μέτρια και σοβαρή. Για να την πούμε ότι έχουμε μαλάκινση, θέλουμε πάνω από 50% μείωση του εύρους του αυλού. 50-75% ήπια. 75-90% μέτρια. Σοβαρή, πάνω από 90%.
Στην αιτιολογία πάμε τώρα. Έχουμε, όπως είπαμε, την πρωτοπαθή και τη συγγενή. Δύο έννοιες, οι οποίες δεν συμπίπτουν. Γιατί πρωτοπαθής, στην ουσία, είναι ιδιοπαθής. Τα άλλα, στην ουσία, είναι δευτεροπαθή. Είναι συγγενή. Ναι, συγγενείς ανομαλίες τραχιακού χόνδρου. Τραχιοσωφαγικό συρρήγγιο. Ατρυσία ισοφάγου. Διαμαρτία στη διάπλαση. Η συγγενή σύνδρομα. Από αυτά τα περισσότερα, ναι, είναι συγγενή, αλλά δευτεροπαθή. Διότι υπάρχει μέσα ενδομητρίως μία πίεση μιας δομής και στην περιοχή αυτή δεν φτιάχνεται καλώς ο χόνδρος, όχι επειδή πρωτοπαθώς ο χόνδρος έχει πρόβλημα, αλλά επειδή ένας άλλος παράγοντας έρχεται και τον προκαλεί. Συγγενές όμως, ενδομητρίως συμβαίνει αυτό. Στη δεύτερο παθή μπορεί να έχουμε καρδιαγγειακές ανομαλίες, παραδείγματος χάρη, αγγειακός δακτύλιος. Μια χαρά μπορεί να έχουμε μαλάκυνση συγγενή. Δευτεροπαθή όμως. Αλλά μπορεί να είναι και επίκτητη. Αν σε μια μεγάλη καρδιακή ανεπάρκεια, ας πούμε, σε μια καρδιομεγαλία, που πιέζει, μπορεί να έχουμε σε χρόνιες περιπτώσεις μαλάκυνση. Σκελετικές ανομαλίες που δημιουργούνται πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς. Λοιμώξεις, καθαρά δευτεροπαθής. Τραχιοβροχική βλάβη, επεμβάσεις, φογγικίστης κλπ. Επίκτητες αυτές. Και δευτεροπαθείς. Εδώ βλέπουμε ωραία. Μια καθαρή εικόνα φυσιολογικής τραχείας. Πρωτοπαθής μαλάκυνση συμμετρικά. Να μια δομή εξωτερική, ένα αγγείο, πιέζει και ο χόνδρος εδώ είναι μαλακός και ο αυλός στενεύει. Και συγγενής και δευτεροπαθής. Και εδώ είναι μια περίπτωση που έχουμε δευτεροπαθός, συγγενός όμως, πάλι, ας πούμε, στην περίπτωση τραχιοσωφαγικού συρρυγγίου. Δείτε εδώ, σε μια ενδοσκοπική εικόνα, δευτεροπαθής εδώ, αγγειακός δακτύλιος. Πρωτοπαθής, βλέπετε πως είναι ο πρόσθιο πίστιος άξονας, περίπου μισός από τον πλάγιο πλάγιο. Εδώ σε βρόμους, εισπνοή, εκπνοή. Και εδώ μια μαλάκυνση λόγω μιας χρόνιας ατελεκτασίας, η οποία παρακάτω, δηλαδή υποτμηματικά είμαστε τώρα, που έχει σκουρώσει, έχει μαζέψει αυτό και οι βρόγχοι έχουν χάσει την φυσιολογική τους κατάσταση και έτσι έχουμε αυτή την μαλάκυνση. Συγγνώμη. Και δείτε εδώ μια δευτεροπαθή, προφανώς λόγω χρόνιας λίμωξης, αυτό είναι της περασμένης εβδομάδας έβριμα σε ένα παιδί. Εδώ είναι είσοδος του μέσου λοβού. Ένα κλασικό σύνδρομο μέσου λοβού με συμπτώματα και με μία εικόνα που ανοιγόκλεινε ο μέσος λοβός. Εδώ κλειστό. Όταν ρίχνουμε ορό, ανοίγει και ανοίγει κι άλλο. Μετά ξαναγίνεται έτσι. Χαρακτηριστική εικόνα. Λοιπόν, δεύτερο παθούς μαλακύνσεως στο πλαίσιο χρόνιας λίμωξης. Λοιπόν, βροχοπνευμονική δυσπλασία εδώ και μαλάκυνση. Βλέπουμε εδώ, από αυτή τη μελέτη, σχεδόν 1000 νεογνά με βροχοπνευμονική δυσπλασία, που είχαν υποβληθεί σε βροχοσκόπηση και εδώ διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο μένει το παιδί μέσα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχει τράχιο βρόγχο μαλάκυνση. Χωρίς με
περισσότερες μέρες έμειναν μέσα τα παιδιά, μιλάμε τώρα λόγω βροχοπνευμονικής βασίας. Και εδώ με διάφορους παραμέτρους που φαίνεται ότι όσο περισσότερο μένει στο μηχανικό αερισμό, όσο περισσότερες μέρες μένει, αυτό σχεδόν πάντα συνοδεύεται και από πιθανότητες αυξημένες να κάνει βροχοπνευμονική δυσπλασία, συνοδεύεται και από αυξημένες πιθανότητες να κάνει και μαλάκτηση. Η βροχοπνευμονική δυσπλασία, με άλλα λόγια, συνοδεύεται με πιο μαλακούς χόνδρους, πιο μαλακούς αραιόγδους. Διάγνωση. Λοιπόν, η ομάδα εργασίας που λέγαμε, να, μια φωτογραφία που είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι να πάτε σε αυτό το μέρος, με θέα στην Ακρόπολη. Ίσως το γνωρίσατε, στο Ηλέκτρα είναι. Είναι εξαιρετικά ωραία. Λοιπόν, θέλουμε μείωση πάνω από το 50% του εμβαδού της εγκάρσιας τομής του αυλού της τραχείας ή των βρόχων στην εκπνοή, σε μια ήρεμη αναπνοή. Αυτό ο ορισμός. Ωστόσο, εντάξει, αντεμέτρατο, δεν υπάρχει επαρκώς αξιόπιστη δοκιμασία για να πούμε ότι έχουμε ένα διαγνωστικό έλεγχο που μπορεί να εφαρμόζεται εύκολα. Και αυτό γίνεται είτε με βροχοσκόπηση είτε απεικονιστικά. Και το ένα και το άλλο έχει. Η βροχοσκόπηση το ξέρουμε. Δεν είναι η εύκολη. Θέλει γενική αναισθησία. Και θέλει γενική αναισθησία καλή με αυτόματη αναπνοή. Διότι αν έχουμε πλήρη χάλαση, μειοχάλαση, χάνουμε την εικόνα. Και στην απεικόνιση, όπως θα πούμε, θέλει στην εισπνοή και στην εκπνοή δύο λήψεις. Κλινικά, έχουμε καλές ενδείξεις, αλλά και αυτές ποικίλουν ανάλογα με τη διάρκεια της απόφραξης, τη βαρύτητα και το σημείο της απόφραξης που έχουμε. Δηλαδή, λοιπόν, ανάλογα με τη βαρύτητα, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε σοβαρή και αυτό να είναι από τη γέννηση. Όταν είναι λιγότερο σοβαρή, παρέχει μετά το δεύτερο τρίτο μήνα που αρχίζει το παιδί να κάνει εντονότερη την εισπνοή και την εκπνοή, να κάνει εισπνοές με πιο λαχτάρα το που κάνει το μωρό και μπορεί να ακούγεται, ή να κάνει μια εκπνοή ανάλογα αν το πρόβλημα είναι ενδοθωρακικά εκπνοή, αν είναι εξωθωρακικά εισπνοή. Δηλαδή, την ώρα της εισπνοής που δεν υπάρχει προστασία στον τράχυλο, έχουμε αρνητική πίεση, χαλαρό σε ένα βαθμό τείχωμα και έτσι έχουμε κολαψάρισμα ήχο. Όταν έχουμε ενδοθωρακική, έχουμε την ώρα της εκπνοής, το θωρακικό τείχωμα πιέζει, ευένδοτη η αεραγωγή, τραχεία βρόγχη, στενεύει, πάλι ήχος ή ο σχετικός βήχας που θα πούμε. Ο βήχας λοιπόν, ο βροντόδης ή η λακώδης είναι ο χαρακτηριστικός. Ανάλογα σε ποιο ύψος έχουμε το πρόβλημά μας, μπορεί να είναι πιο βροντόδης, τραχιακός ή λακώδης, ψηλά στην τραχεία περί τον λάριγκα. Ο βροντόδης δεν είναι η λακώδης. Είναι ο γαϊδουρόβιτας, ο βροντόδης, που συχνά συγχαίεται και συχνά εκλαμβάνεται ως λαρυγγίτιδα αυτό, ένας περίεργος βήχας. Ο ηλακώδης, ωστόσο, είναι ο βήχας της, ο γνωστός λαρυγγίτιδας, συνδυάζεται πολλές φορές με βράχος φωνής, αλλά όταν είναι
μαλάκινση δεν έχει βραχνάδα. Και όταν είναι στο πάνω τριτιμόριο, δηλαδή έξω θωρακικά, κάνει εύκολα εικόνα λαρυγκίτιδας. Μιμείται λαρυγκίτιδα, με άλλα λόγια. Ενώ δεν πάσχει η περιοχή του λάρυγα, ούτε καν υπογλωτιδικά η τραχεία δεν έχει πρόβλημα. Μετά τον κρικοειδή έχουμε το πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε σιγμό ή σύρυγμα. Πάλι, αν έχουμε το πρόβλημά μας έξω θωρακικά, το πρόβλημα είναι στην εισπνοή, δηλαδή έχουμε σιγμό. Όταν έχουμε έξω, όταν έχουμε ενδοθωρακικά, στην εκπνοή, άρα σιρυγμός. Stridor, σιγμός. Wheezing, σιρυγμός. Και αυτό είναι μια θορυβώδης αναπνοή που ανάλογα με τη βαρύτητα, σε περιπτώσεις μεγαλύτερης βαρύτητας, έχουμε και την εικόνα. Εδώ τώρα, επειδή έχουμε συχνά υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού, δηλαδή έχουμε λόγο της στένωσης, καθώς κολαψάρονται, στενεύονται τα τεχόματα, έχουμε μειωμένη παροχέτευση των εκρήσεων, σε μια τυχαία ιωγενή λίμωξη, λέμε. Συσσόρευση εκρήσεων και έτσι ακούμε τα πάντα. Δηλαδή, σε μια τράχιο βρόγχο μαλάκινση, τα ακουραστικά που θα ακούσουμε είναι ό,τι θέλει. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, μια χαρά ακούμε ασθματικού τύπου μουσικούς. Γιατί έχουμε εκρήσεις στένωνα των αεραγωγών και την ώρα της εκπνοής πυρβώδη ροή, στροβιλώδη ροή, σιρυγμός. Γι' αυτό, ενώ έχουμε τυπική εικόνα μαλακίνσεως, δεν έχουμε άσθμα, με προβολή όμως κλινική άσθματος. Η παγίδα μας πολλές φορές. Άλλη κλινική προβολή στη βαρύτερη εκδοχή είναι τα πνοϊκά επεισόδια. Εδώ έχουν, είναι ογνολόγοι εικόνα πολύ καλή, οι εντατικολόγοι, όπου σε μια βαριά μαλάκινση μπορεί εύκολα να έχουμε την ώρα του δίχα. Καθώς πάει να δείξει, συνοδεύεται εντελώς από απνοϊκό επεισόδιο, γιατί λόγω του δίχα, κολαψάρισμα, έντονος ο δίχας, μεγάλη μαλάκινση, μεγάλη σύμπτωση, πάνω από 90% η στένωση και φτάνουμε στο απνοϊκό. Όμως, τέτοια μπορεί να έχουμε και σε μεγαλύτερα παιδιά. Όταν δηλαδή έχουμε μία εικόνα ιδιαίτερα στο πάνω τριτιμόριο και σε χαμηλότερα, το μέσο τριτιμόριο, που το παιδί, ένα ας πούμε δεκάχρονο παιδί, με ξεσημασμένη μαλάκιση, τρέχει και καθώς παίρνει βαθιά ανάσα, έντονη εισπνευστική προσπάθεια, την ώρα της μεγάλης ανάσας που έχει λαχανιάσει, μπορεί λόγω της μεγάλης αρνητικής πίεσης να περάσει ένα όριο, να κολαψαριστεί και αυτό να μοιάσει με απνοϊκό επεισόδιο, το οποίο δεν συνέρχεται αλλιώς, περνάει λίγος χρόνος που μπορεί μάλιστα να μοιάζει με λιποθυμικό επεισόδιο αυτό και ηρεμεί και αποκαθίσταται πλήρως. Καμία σχέση. Που αυτό συχνά συγχαίεται είτε σαν βαριά λαρυγκίτιδα υποτίθεται, είτε σαν ένα λιποθυμικό επεισόδιο με εικόνα καρδιοαναπνευστικής ανακοπής μάλιστα, που μπορεί να μοιάσει. Ευτυχώς, στο πλείστον των περιπτώσεων έχουμε αυτόματη αποκατάσταση. Αν έχουμε μεγάλη μαλάκινση, μπορεί να έχουμε δυσκολία στη σύντηση. Ανάλογα και από την αιτία φυσικά, γιατί αν είσαι αγκιακός δακτύλιος, είναι προφανές αυτό. Αλλά και μια γενικευμένη μαλάκινση σε ένα νεογνώ μικρό βρέφος πάνω από 90% συνοδεύεται από δυσκολίες σύντησης. Και φυσικά η δύσπνοια, άλλα συμπτώματα, άρα συμπτώματα που έχουμε στη μαλάκινση είναι ο βήχας, τα χαρακτηριστικά του, είναι η θορυβώδης αναπνοή,
είναι οι συχνές λοιμώξεις, τα πνοϊκά επεισόδια στα βαρύτερα, η δυσκολίασή της στα βαρύτερα και η δύσπνοια στα βαρύτερα. Δείτε εδώ, είναι μια πολύ καλή μελέτη. Λοιπόν, δεν έχουμε πάντα κύριο πρόβλημα το βήχα. Μόνο στο 83% των παιδιών με τράχιο μαλάκινση ή βρόχομαλάκινση είχαμε βήχα που προέβαλε. Βλέπετε, νυχτερινός βήχας, υγρός παραγωγικός βήχας, βήχα στην άσκηση και τυπικός με τη χρειά, τη γνωστή, βροντόδους ή λακκόδους. Αλλά δείτε τα τρία, νυχτερινός, υγρός και στην άσκηση. Και ποιος θα πει ότι αυτό δεν είναι άσθμα? Έλα σου όμως που δεν είναι άσθμα, γιατί είναι τόσο αλλιώτικη η παθοφυσιολογία. Θα επανέλθουμε. Έτσι, έχουμε, καθώς βλέπετε, συχνές λοιμώξεις, έχουμε συρριγμό. Στα μισά παιδιά υποτροπιάζουν συρριγμός, για αυτό λόγο που λέγαμε. Ή κροταλισμός, λόγω των πολλών εκρήσεων που συσσωρεύονται. Και μπορεί να μην έχει ακόμα μεγάλη αντοχή, να τρέχει δηλαδή και να μην τον μπορεί, να λαχανιάζει και να βγαίνει έξω εύκολα. Όλα στο πλαίσιο της μαλάκνησης. Κλινικά λοιπόν, ταξινομώντας ως προς τη βαρύτητα, έχουμε την ήπια, όπου μπορεί να υπάρχει ήπιος συγμός ή συρριγμός περιστασιακά στο πλαίσιο λοιμώξεω. Στα καλά καθούμενα δεν κάνει τίποτα και το έχουμε αυτό περιστασιακά. Και έχουμε κλινική εικόνα βροχίτιδας ή λαριγγίτιδας. Εδώ χρειάζεται δείκτης υποψίας για να πιάσουμε κυρίως το βήχα. Το γαϊδουρόβιχο. Ο βροντόδης βήχα. Ή ο συρριγμός που δεν υπακούει στην αντιασθηματική αγωγή. Θέλει δείκτη υποψίας ψηλό. Η μέτρια έχει πάλι τα ίδια. Μπορεί και σοβαρότερες περιπτώσεις απνοϊκά επεισόδια. Μπορεί ο συρριγμός και ο συρριγμός να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, να έχουμε συχνότερες τις λοιμώξεις που δεν προλαβαίνει να ανακάμψει το παιδί. Στη βαριά μπορεί να κάνουμε και επεισόδια με κυάνωση και απνοϊκά και όπως λέγαμε μπορεί να έχουμε και κάρδιο αναπνευστική ανακοπή. Αν μας κάτσει μπορεί να βγιάσουμε από τη σπυρομετρία. Δεν είναι το εύκολο. Δέστε τώρα. Στην καμπύλη ροϊσόγκου έχουμε στην τυπική περίπτωση τον αποκεφαλισμό. Γιατί εδώ την ώρα της μέγιστης εκπνευστικής ροής πιάνουμε το πικ και το πρόβλημά μας είναι ενδοθωρακικά. Είμαστε τραχεία, τράχιο μαλάκινση ενδοθωρακική. Έτσι, την ώρα της εκπνοής που πιάνει τη μέγιστη ροή, ζουλιέται η τραχεία και έχουμε αυτόματα μείωση του αυλού, του εύρους του αυλού. Αυτό σημαίνει μειωμένη ροή, σημαίνει, όπως το βλέπουμε εδώ, αποκεφαλισμός. Δεν πιάνουμε το πικ της ροής, μένουμε χαμηλότερα. Δεν έχει πρόβλημα στην εισπνοή, μια χαρά εισπνοή. Όταν, ωστόσο, έχουμε εξωθωρακική απόφραξη, το πρόβλημα μπορεί να είναι στην εισπνοή, διότι στην εκπνοή είναι καλή η χόνδρη, μια χαρά το πικ, η πεφ εδώ, αλλά στην εισπνοή ισχύει το ανάποδο που λέγαμε, κολαψάρεται και δεν μπορεί να πιάσει τη μέγιστη εισπνευστική ροή. Αν έχουμε και στην εισπνοή και στην εισπνοή και στην εκπνοή, αυτό, την εικόνα αυτή, αν την έχουμε και είναι σταθερή η απόφραξη, σημαίνει ότι δεν είναι μαλάκινση, δεν είναι δυναμικό
το πρόβλημά μας, είναι άλλη αιτία. Απεικόνηση. Παλιά ήταν η ακτινοσκόπηση με τη βροχογραφία. Η βροχογραφία δεν την έχουν πετάξει, παρότι η πολυτομική εξονική τα λέει όλα. Θέλουμε, όπως το λέγαμε προηγουμένως, σε εισπνοή και σε εκπνοή, ζευγάρι, και βλέπουμε τη διαφορά. Εδώ είναι μια ωραία συμπληρωματική πληροφορία από τη βροχοσκόπηση. Γι' αυτό πάνε και τα δυο. Μπορεί βέβαια να μην έχουμε ανάγκη βροχοσκόπησης. Η ανάγκη βροχοσκόπησης, να σας πω γιατί. Κατά κανόνα αυτά συνοδεύονται και από χρόνια λίμωξη. Χρόνια λίμωξη, συρροή εκρήσεων, βροχίτιδα, μπορεί και βροχεκτασίες. Οπότε και μπορεί να ξεβουλώνουμε στόμια και παίρνουμε υλικό για να δούμε τι μικρόβια έχουμε από κάτω. Βέβαια, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που μας δίνει πληροφορίες συνολικά ο συνδυασμός της αξονικής με την βροχοσκόπηση, γιατί βλέπουμε και παρένχημα με την αξονική. Έχει χρησιμοποιηθεί και ο συνδυασμός στατικής και δυναμικής MRI, η συνέ MRI, οπότε και η μαγνητική έχει δοκιμαστεί. Δεν είναι το εύκολο και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει δικός λόγος. Να βροχογραφία. Το 63 δημοσίευση. Νωρίς. Που το λέει πολύ ωραία. Στο πιάτο, δέστε εδώ. Πώς έχουμε εισπνοή, ανοίγει, εκπνοή, κλείνει. Ενδοθωρακική. Να η βροχογραφία. Τον Μπρόντον την αγαπάει πολύ το συνδυασμό βροχοσκόπηση και βροχογραφίας, διότι βλέπετε εδώ, ωραία, πώς έχουμε αγκιακό δακτύλιο, έκτοπη αριστερή υποκλίδιο, που αυτό φαίνεται μια χαρά απεικονιστικά και με τη βοήθεια του σκιαγραφικού που δίνεται στη βροχοσκόπηση, φαίνεται πολύ ωραία απεικόνιση. Εδώ, σε σοβαρή μαλάκινση, δέστε φράση, κλείνει. Όταν γίνει αυτό με CPAP και μια θετική πίεση συνέχεια, ώστε να ανοίγει με τη θετική πίεση ο αυλός της μαλάκινσης, θυμηθείτε αυτό που σας είπα, πώς ρίξαμε ορό και άνοιξε. Αντίστοιχο πράγμα είναι. Δείτε εδώ τις πολύ ωραίες εικόνες που μου έχει δώσει η καθηγήτρια κυρία Αλεξοπούλου. Λοιπόν, πολυτομική αξιονική τομογραφία. Εισπνοή, εκπνοή. Ποιος το πιάτο διάγνωση δεν γίνεται. Και επειδή κάνουν οι απεικονιστές τα κόλπα τους, βλέπουν πολύ ωραία στην ανασύνθεση και το σημείο που έχουμε το κύριό μας πρόβλημα. Εισπνοή, εκπνοή. Και εδώ, παίζοντας πάλι, έχουμε το εντελώς φεγγάρι ημισέλινο. Συνδυασμός λοιπόν αξονικής και βροχοσκόπησης σε 28 παιδιά, που έδειξε ότι πάντως και η αξονική έχει πολύ ψηλή ευαισθησία. Και γι' αυτό είναι μια καλή εναλλακτική λύση, συμπληρωματικά, όπως το είπαμε, τις περισσότερες φορές μπορεί να είμαστε ακόμα καλύτεροι με τη βροχοσκόπηση. Η συνέ MRI που λέγαμε εδώ, που θέλει τα δυο, εννοεί να το πώς δείχνει το σημείο της στένωσης της μαλάκινσης. Η βροχοσκόπηση γίνεται υπογενική αναισθησία, όμως με αυτόματη αναπνοή, όπως είπαμε. Θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη διάγνωση. Ωστόσο και εδώ, έχουμε το υποκειμενικό στοιχείο. Βέβαια, θέλει βίντεο, ώστε μετά να μπορεί να αναπαραχθεί, για να μπορεί να μετρηθεί. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, αυτό γίνεται όταν κανείς θέλει να έχει ακρίβεια στο τι λέει και να θέλει να πει τι βαθμού
μαλάκινση έχουμε. Οπότε, αυτό επειδή είναι κάτι το εμφανές, αν το δεις πως στενεύει, εντάξει, δεν χρειάζεται το βίντεο για να το ξαναδείς. Μπορεί να το ξαναδείς για να είσαι πιο ακριβής. Πρέπει να γίνεται με εύκαμπτο, δεν μπορεί να γίνει αυτό με άκαμπτο, γιατί μόνο έτσι μπορείς να δεις τη δυναμική των αερογών. Το άκαμπτο θέλει και μειοχάλαση. Οπότε χάνεται η αυτόματη αναπνοή. Μάλιστα δε, αν λίγο γαργαλίσει κανείς εκεί και βγάλει βήχα την ώρα αυτή, έρχεται απολύτως στο πιάτο η διάγνωση, διότι με ένα εκπληκτικό τρόπο βλέπει κανείς πως στο κολαψάρισμα το πίσω τείχομα κουμπάει τον μπρος. Την ώρα της πίεσης έχουμε το πίσω τείχομα που έρχεται στον μπρος και αυτό, κλινική πληροφορία αυτή, είναι η αιτία που έχουμε αυτόν τον βήχα στα παιδιά με την μαλάκινση, τον γαϊδουρόβηχα, που αναπαράγεται. Μηχανικό ερέθισμα και αναπαράγεται ο βήχας. Γκουχ και ξανά γκουχ λόγω του μηχανικού ερεθίσματος. Έχουμε δηλαδή τους χημιοϋποδοχείς φλεγμονή στο πλαίσιο της λίμωξης, έχουμε και τους μηχανικούς υποδοχείς, τάσιο υποδοχής, εκκρίσεις και εν προκειμένου το μπρος τείχομα που έρχεται και δέχεται το ερέθισμα από το πίσω. Αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, εδώ και αυτό που λέγαμε εδώ, πώς ανοίγει την ώρα της θετικής πίεσης. Ενώ στην ηρεμία δεν έχουμε καμία μεταβολή. Κλειστό, αλλά στην αξονική δεν φαινότανε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έπρεπε να γίνει βροχοσκόπηση. Υπήρχε μια στένωση που δεν είναι και τόσο δύσκολο να χαθεί στην απεικόνιση ο βρόγχος πόσο ανοιχτός ή κλειστός είναι. Γιατί όταν έχουμε λειτουργικά ανοιχτό, δηλαδή την ώρα της μεγάλης εισπνοής, αυτό ανοίγει. Άρα, για να κολαψαριστεί θέλει κάτι ακόμα. Θέλει εκκρίσεις, θέλει λίμωξη. Να το σύνδρομο μέσου λοβού που ανοίγει, που κλείνει. Έγινε καλά, πήρε αντιβίωση, αλλά εύκολα ξανακλίνει και με μια ασήμαντη κατά τα άλλα λίμωξη. Αντιμετώπιση. Όπα, εδώ αντιμετώπιση. Να πω ότι στην αντιμετώπιση είναι πολύ απορία ψάλτου δείξη. Η αντιμετώπιση της τράχιο βρόγχου μαλάκισης. Δείτε δύο αγωνιστές. Δείτε η παγίδα πώς εδώ ελοχεύει. Δηλαδή, έχουμε μαλακούς αεραγωγούς. Μυϊκές ίνες που δεν είναι δυνατές, είναι πιο λίγες και λέμε εμείς τι, άσθμα. Δείτε δύο αγωνιστές. Δηλαδή, τις χαλαρές μυϊκές ίνες να τις αποχαλαρώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε επιδείνωση. Τα αντεχολινεργικά στην ίδια γραμμή είναι. Τις εκκρίσεις τις έχουν τα παιδιά λόγω της χρόνιας λίμωξης. Δεν είναι να το στεγνώσουν. Δεν είναι λύση. Δεν ακουμπάει την ουσία. Όμως επειδή δεν απαγορεύεται ένα παιδί με μαλάκινση να έχει και άσθμα, δικαιολογείται η δοκιμή. Αλλά πρέπει να είμαστε εν εγρηγόρση και σε ετοιμότητα να τα κόψουμε. Πολλές φορές, καλοί μου φίλοι και φίλες, είμαστε στο ιατρείο και τι να του δώσω τώρα. Μια μαμά απέναντι που περιμένει κάτι να πούμε και να δώσουμε... θα με πούν, τι θα με πούν αν δώσω σιρόπι. Δώσε αεραλούνι, ρε παιδί μου. Εδώ, καλά το δίνουμε, αλλά να πούμε... Δείτε αν βοηθάει, γιατί είναι πιθανό να μην βοηθάει. Τα άλλα μην. Πάντως και το Pulmozyme που έχει δοκιμαστεί στις βαρύτερες περιπτώσεις δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί ότι βοηθάει. Άλλωστε αυτό βοηθάει κυρίως στην ψευδομονάδα. Έχουμε συχνά εμένουσα βακτηριακή βροχίτιδα. EBB. Αυτό έρχεται το ερώτημα. Δηλαδή, φίλε,
αυτό είναι το αποτέλεσμα της μαλακύνσεως ή μπορεί να είναι και η αιτία που μας λένε ότι η χρόνια λίμωξη το κάνει και οι δύο έχουν δίκιο. Πάντως, οι αιτιώδεις σχέσεις, λέμε, είναι ασαφείς, αλλά η διάρκεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες αντιβίωση. Μπορεί να υπάρξει συνοσυρότητας, γόπ, ισνοφιλική σοφαγίτιδα. Δίνουμε ό,τι χρειάζεται. Φύζιο, φυσικοθεραπεία. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει μελέτη που να τεκμηρίωσε τη βοήθεια. Διότι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν, γιατί υπάρχει απόφραξη, να παροχετευτούν, να φύγουν οι εκκρίσεις. Ναι, σε κάθε περίπτωση το δοκιμάζουμε. Είναι χρήσιμη η δοκιμή, γιατί μπορεί και να βοηθάει. Χειρουργικά, στις βαριές περιπτώσεις, στη μονάδα τραχιοστομία, στη χρόνια όταν έχουμε αορτοπηξία, δηλαδή πιάνει την αορτή και την κολλάει πίσω από το στέρνο και τραβιέται όλο το σύστημα. Η οπίσθια τραχιοπηξία παίρνει το πίστιο τείχομα, το μαλακό, και το κουμπάει στη σπονδυλική, το δεν είναι τη σπονδυλική στήλη, είναι πιο σύνθετο, πιο δύσκολο αυτό. Συνήθως αυτό προτιμάται. Αν είναι πολύ εντοπισμένη, είναι 1, 2, 3 έστω κρίκι, συζητείτε να κάνει τραχιακή εκτομή και τελικοτελική αναστόμωση. Θέλει πολύ ειδικό κέντρο για να δουλέψει αυτά. Να έρθει σε εξωτερικός ώστε να δουλεύει αρνητικά, δοκιμάστηκε στο κάτω αποτελέσματα. Stent, αυτά, οι προθέσεις. Διάφοροι τύποι, τώρα χρησιμοποιούνται τα 2 αποδομούμενα. Ναι, βέβαια μπορεί να κάνει κοκκιώματα, αλλά είναι μια λύση όταν έχουμε ιδιαίτερα στις σοβαρές περιπτώσεις και μάλιστα όταν υπάρχει εξωτερική πίεση. Να, μια μελέτη που εδώ, πώς λέει, για 4 βρέφη, τα οποία μεγάλωσαν αλλάζοντας κάθε τόσο. Είναι μια λύση όμως. Μπορεί να μεγαλώσει. Μη επεμβατικός με θετική πίεση. Όταν είναι βαριά, είναι μια λύση. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος. Συνοπτικά λέμε, η συχνότητα της τραχιοβρόγχομαλάκυνσης στα παιδιατρικά ιατρία εκτιμάται πως είναι μεγαλύτερη της έως τώρα θεωρούμενη. Έτσι φαίνεται. Θέλουμε εγρήγορση και δίκτυ υποψίας. Ο βροντόδης βήχας ή και η λακώδης, που επαναλαμβάνεται που υποτροπιάζει, μαζί με εκπνευστικό ή εισπνευστικό, ανάλογα τι είναι, συρριγμό-συγμό, και η διάγνωση θα μπει πρώτα με το κλινικό ιστορικό, υποψία και φυσική εξέταση. Αν είμαστε τυχεροί και το παιδί είναι μεγάλο, θέλουμε 5χρονο και πάνω, για λειτουργικές δοκιμασίες, καμπύλιο ροϊσόγκου, την απεικόνηση και έφταμπτη βροχοσκόπηση. Αντιμετωπίζεται ανάλογα με την αιτία πρωτοπαθής, δευτεροπαθής που λέγαμε, και τη βαρύτητα. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι.